Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Έρχεται ένας ακόμη έτσι πρώην συμπαίκτης σου στην ΑΕΚ στην ομάδα. Είδηση που εντάξει, προσωπικά νομίζω μάλλον θα σε ικανοποιεί, γιατί θα έχεις ακόμη ένα παιδί με το οποίο έχεις παίξει και από όσο γνωρίζουμε διατηρείς και καλές σχέσεις μαζί του. Ναι, εννοείται. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και από την Αθήνα και όσο είμαι εδώ πέρα τελευταίο χρόνο μιλάμε και οπότε μπόρεσα να πάω Αθήνα μιλήσαμε για κοντά. Εννοείται ότι είμαι ικανοποιημένος και προσωπικά για τον Βαγγέλη γιατί είμαστε φίλοι, αλλά και νομίζω ότι με ικανοποιεί και γιατί θα βοηθήσει την ομάδα. Οπότε είναι και αγωνιστικά. Καλή προσθήκη για τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Πες μας λίγο έτσι, μιας και τον ξέρεις Δημήτρη, μπορεί να παίξει, έλεγα εγώ προηγουμένως, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει πίσω από το φορ. Νομίζω μόνο φορ περιοχής δεν μπορεί να παίξει. Έτσι. Είναι εκεί λίγο. Σωματοδομικά ίσως δεν του ταιριάζει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι ο Βαγγέλης είναι ένα καθαρό εξτρέμ. Δηλαδή τα στοιχεία του είναι καθαρά ένα πολύ καλό εξτρέμ. Και είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ να παίζει από τη δεξιά πλευρά με ένα ανάποδο πόδι. Του αρέσει τόσο να παίζει αριστερά. Εννοείται ότι θα κάνει βέβαια ότι το οποίο προπονητής δεν έχει τέτοια προβλήματα, δεν δημιουργεί δηλαδή προβλήματα αν τον βάλει κάπου που δεν ίσως του αρέσει ή δεν θα είναι τόσο καλός. Αλλά σαν το προφίλ του δηλαδή είναι δεξιά, είναι ένα καθαρό εξτρέμ. Και έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αν δεν κάνω λάθος Δημήτρη, να συγκλίνει κιόλας προς τα μέσα και να ψάχνει εστία με το καλό αριστερό πόδι που διαθέτει. Ναι. Είναι για αυτό το λόγο του αρέσει. Έχει πιο πολύ χώρο με αριστερό πόδι να μην εγκλωβίζεται προς τη γραμμή. Οπότε με το αριστερό πόδι μπορεί και να μπει προς τα μέσα, βγαίνει και προς τα έξω. Κυρίως παίζει με το αριστερό πόδι. Είναι πολύ καλό στο ένας εναντίον ενός. Αυτό είναι και το ατούτο σαν ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη, παρότι η ομάδα διαθέτει πολύ καλούς παίκτες σε εκείνες τις θέσεις και αρκετά παιδιά. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει ένας πολύ καλός συναγωνισμός. Δυστυχώς θα βάλουν ένα σοβαρό πρόβλημα στον προπονητή, αλλά θα είναι το για το καλό της ομάδας. Πιστεύεις ότι μπορεί με τα στοιχεία που έχει, τα χαρακτηριστικά, να βοηθήσει, Δημήτρη, σε δύο τομείς, και στην παραγωγή ευκαιριών, γιατί είναι και καλός και στο ένα εναντίον ενός και να απειλεί από την πίσω ζώνη, αλλά και να σκοράρει και στο σκοράρισμα να προσθέσει και κάποια γκολ. Θεωρώ πως ναι, όσο τον ξέρω, ειδικά στην Β' Εθνική που παίξαμε και τα περισσότερα παιχνίδια. Εντάξει, δικά μου δεν την υπολογίζω τόσο πολύ που παίξαμε με την ΑΕΚ, δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά στη Β' που και ο Άρης αυτή τη στιγμή που είμαστε τώρα είναι σε μια παρόμοια κατάσταση. Έβαλε αρκετά γκολ, δημιούργησε και ευκαιρίες, έβαλε και γκολ. Ήταν δηλαδή πολύ παραγωγικός. Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή ήταν σχεδόν η πιο παραγωγική του χρονιά στην καριέρα του. Μετά την Γ' Εθνική, μιλάω για επαγγελματικό. Ναι, επίπεδο. Βέβαια, είχε πετύχει 8 γκολ τότε με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στη Β' Εθνική. Ναι, και είναι ένας παίκτης που θα μπορέσει και να σκοράρει και να δημιουργήσει και να βοηθήσει γενικότερα την ομάδα σε όλα τα. Σε όλες τις δουλειές που θα πρέπει να κάνει στη θέση του. Και έχει και εμπειρίες, δηλαδή έχει παίξει και σε μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, έχει παίξει και αρκετά χρόνια και στη Football League, άρα ξέρει και το πρωτάθλημα. Δεν έρχεται δηλαδή σε ένα πρωτάθλημα με το οποίο θα αγωνιστεί πρώτη φορά. Έρχεται και θα συναντήσει συνθήκες οι οποίες τις ξέρει, τις έχει παίξει. Ναι, έχει την εμπειρία, έχει ξαναπαίξει αυτή η κατηγορία. Όπως λέγαμε και πέρυσι, χρειάζεται παίχτες που να ξέρουν την κατηγορία και αυτές οι προσθήκες γίνανε και φέτος από παιδιά που ξέρουν την κατηγορία, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία που θα πρέπει κάποιος να την έχει ζήσει για να καταλάβει το τι γίνεται. Οπότε ο Βαγγέλης έχει μια εμπειρία και από τότε που ήμασταν στην ΑΕΚ και κάποιες άλλες περιόδους νομίζω. Οπότε δεν θα είναι άγνωστα τα μέρη, όπως δεν θα είναι και άγνωστα παιδιά, γιατί εντάξει, πάνω κάτω στο ποδόσφαιρο θα έχει παίξει με πολλούς αντίπαλους, με άλλους συμπαίκτες. Νομίζω θα εγκλιματιστεί πολύ γρήγορα. Είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιος που θα μπει πολύ γρήγορα στην ομάδα. Και όπως για τα παιδιά, επειδή υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, θα τον βοηθήσουν να μπει
να γίνει, να είναι ο αυτός του δηλαδή και να μπει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έχουμε και ξεκινάει και τα επίσημα παιχνίδια σιγά σιγά με το κύπελο. Εσύ που τον ξέρεις και μιλάς μαζί του, επειδή το τελευταίο διάστημα έχει τεθεί λίγο στο περιθώριο στον Ατρόμητο, είναι σε καλή κατάσταση, που νομίζω προετοιμασία έκανε κανονικά, έτσι δεν είναι? Ναι, θεωρώ ότι επειδή για τον λόγο που είπατε ότι έχει κάνει προετοιμασία και γενικότερα δεν είναι σαν άνθρωπος που να αφήσει πολύ τον εαυτό του. Είναι αθλητής της υγιεινής δηλαδή και προσέχει και το φαγητό του και τη ζωή του και την προπόνησή του. Ήταν κάποιο διάστημα που ήταν ελεύθερος, αλλά από ό,τι μιλήσαμε τελευταία που ήμουν και στην Αθήνα εγώ, έκανε λίγο προπονήσεις και εφόσον έχει κάνει προετοιμασία δεν θα του είναι δύσκολο, δηλαδή με κάποιες προπονήσεις θα είναι νομίζω πολύ εύκολο γι' αυτό. Και είναι και σε καλή ηλικία, είναι στα 28-29 του χρόνια, έχει δηλαδή πράγματα ακόμη να δώσει και ένα κίνητρο δηλαδή να το συνοδεύσει σε αυτή την επόμενη ομάδα της καριέρας του, έτσι είναι? Έτσι είναι, θεωρητικά από ό,τι έχουμε μιλήσει δηλαδή, γιατί είχαμε μιλήσει και πέρυσι, είχε μια, νομίζω, μια επαφή με τον πρόεδρο, αλλά του αρέσει πολύ η προοπτική, γιατί ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και γενικότερα του δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο το να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα με κόσμο, παρότι μπορεί να είναι σε μικρότερη κατηγορία. Αλλά η προοπτική είναι η ίδια που είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή στην ομάδα, να βγάλουμε την ομάδα στην Α' Εθνική. Όποιος είναι να μείνει, όποιος είναι καλύτερος, όποιος μπορέσει να τα απεξέλθει, θα είναι και του χρόνου στην ομάδα. Με αυτό το σκεπτικό νομίζω πως έρχεται και ο Βαγγέλης και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και θα βοηθεί και αυτός μέσα από την ομάδα. Μακάρι να βοηθήσει την ομάδα. Μια ερώτηση και για σένα, έτσι κλείνοντας, Δημήτρη, πώς πάει από θεραπεία σου? Είχες έτσι λίγο μια ατυχία που σε πήγε λίγο πίσω. Πώς κυλάει τώρα το πρόγραμμα? Ναι, δυστυχώς πάνω που άρχισα να μπαίνω με την ομάδα είχα έναν τραυματισμό ξανά στο πόδι, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής αυτά που ξέρω που έχω μιλήσει με τους γιατρούς και είναι ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Οπότε αυτές τις 1-2 εβδομάδες θα συνεχίσουμε ενδυνάμωση και σιγά σιγά θα κάνω και μια μαγνητική για να φανεί λίγο πιο καθαρά πως είναι και ελπίζω τον Οκτώβριο να μπω και εγώ με την ομάδα. Να το ευχηθούμε πραγματικά. Και αν πάει και πίσω το πρωτάθλημα, όπως λένε, θα σε ωφελήσει αυτό, ώστε να ενταχθεί σχεδόν με το ξεκίνημα των υποχρεώσεων της ομάδας. Γιατί όλους τους έχει ανάγκη φέτος ο Άρης, και ειδικά παίκτες έμπειρους και με γνώση της κατηγορίας, για να βοηθήσουν να επιστρέψει ο Άρης εκεί που αξίζει πραγματικά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά. Yes.